Χρυσαβίδη, σήμερα ήρθατε εδώ για να επισκεφτείτε, να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας στο ΡΙΛΑ της κλινικής του ΑΧΕΠΑ με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Τι έχετε να πείτε για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της ανακαίνησης? Ну, во-первых, я не имею привычки проверять. Καταρχήν, δεν έχω σκοπό και δεν έχω συνήθεια να ελέγχω τις δουλειές που έχουν γίνει. Я говорю, что проверяет Господь нашу совесть. Και πάντα λέω ότι ο Θεός ελέγχει την συνείδησή μας. Мне хотелось увидеть, делается ли в этом направлении что-либо. Απλά ήθελα να δω τι δουλειά γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση εδώ. Я уже много раз говорил, что у меня сентиментальное чувство по отношению к этой клинике. Πολλές φορές έχω πει ότι έχω μεγάλη συναισθηματική φόρτιση όσον αφορά αυτή την κλινική. И безусловно, я буду вкладывать сюда деньги. Και σαφώς εγώ θα επενδύσω χρήματα εδώ. Команда врачей доказала и показала и доказала, что сюда можно вкладывать и нужно. Και η ομάδα των γιατρών έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι εδώ και πρέπει και μπορείς και πρέπει να επενδύσεις χρήματα. Фактически здесь они возвращают к жизни людей. Στην ουσία, οι γιατροί εδώ επιστρέφουν τους ανθρώπους στην κανονικότητα της ζωής. Это знает и понимает тот, кто знает. Και αυτά μπορεί να αισθανθεί και να καταλάβει αυτός που ξέρει αυτό το πρόβλημα. Σας είδαμε να έχετε ένα μεγάλο χαμόγελο με τα παιδιά. Ποιο συνέστημα σας δημιούργησε η εικόνα που είδατε? Вы знаете, я с детства рос и понимал, что значит в доме человек, который не слышит. Ξέρετε, από την παιδική ηλικία εγώ αντιλαμβανόμουν, ήξερα τι σημαίνει να έχει στο σπίτι άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει. И когда я вырос и уже мог позволить себе получить любую консультацию самых титулованных врачей, και όταν ενηλικιώθηκα και είχα δυνατότητα να επιτρέψω τον εαυτό μου να ζητήσω την καλύτερη ιατρική συμβουλή από τους καλύτερους ιατρούς, ήθελα να κάνω έτσι ώστε η μητέρα μου έστω και μια μέρα να μπορεί να ακούει. Но врачи сказали очень поздно. Αλλά οι γιατροί μου είπαν τότε ότι είναι πλέον πολύ αργά. Если бы своевременно, εάν εγκαίρως, то могло бы быть все хорошо. Θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα και θα ήταν όλα καλά. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος ότι επιτρέπεται τώρα στα παιδιά να γίνονται εγκαίρως οι χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Θα μεγαλώσουν σαν κανονικά μέλη της κοινωνίας μας. Αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Το μήνυμα του κυρίου Σαββίδη για τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ, Πασπάσο. Чтоб мы могли слышать всех. Εύχομαι να μπορούμε να ακούμε όλους, εάν έχουμε τα αυτιά. Εξ ονόματος της Αλφα Πανεπιστημιακής Κλινικής και εξ ονόματος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την γενναιόδορη βοήθειά σας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα χρήματα αυτά τα οποία μας παρέχετε θα πιάσουν τόπο, να είναι πραγματικά αυτό και κίνητρο για περισσότερους άλλους αρρωγούς στην προσπάθειά μας. Θα ήθελα να σας πω ότι ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας το έχει ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν αρκεί μόνο η επιστήμη, η επιστήμη θέλει και κάποια χρήματα. Και πέρα από την πολιτεία η οποία αδυναμεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε ουσιαστικά. Και να τελειώσω λέγοντας ότι αυτό εμένα προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ, διότι έγκυται κάτω από το δόγμα, το δικό μου το προσωπικό και της Ελλάδος μου, ότι η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ευχαριστώ θερμά. Εσείς πρέπει να ζητάτε ό,τι χρειάζεται και θα τα έχετε. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Θα παίξεις και λίγο ρε και με τζέ που μαθαίνεις τώρα. Τώρα είμαι. Τώρα μαθαίνεις. Για τα χαρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλές γιορτές. Μάρια, θα βγεις και εσύ φωτογραφία. Έλα, Μάρια.